Καλώς ήρθατε στις αληθινές ιστορίες θρίλερ. Η εκδίκηση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, όπως λέει ο λαός, και έχει και γλυκιά γεύση κάποιες φορές, όπως θα αποδειχθεί από τα όσα θα ακούσετε στο σημερινό επεισόδιο. Η σημερινή αληθινή ιστορία θρίλερ, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει και πρωτοποριακή για την εποχή της, αφού είναι η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη υπόθεση δολοφονίας μέσω ταχυδρομείου, όπως και η πρώτη επίσημη πάλι δίωξη για ένα έγκλημα που έλαβε χώρα σε δύο διαφορετικές πολιτείες της Αμερικής. Όπως καταλάβατε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά σήμερα, παιδιά, και όπως πάντα θα σας ζητήσω να μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου, γιατί εκεί εσείς θα δώσετε τον τίτλο στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την ιστορία που θα ακούσετε. Εσείς λοιπόν κουκουλωθείτε και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Σεπτεμβρίου 1872. Αυτή είναι η ημερομηνία που η 18χρονη τότε Cordelia Brown παντρεύτηκε τον 33χρονο Welcome Botkin. Η Cordelia Brown γεννήθηκε το 1854 στο Κάνσας του Μιζούρι και, σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις πρωταγωνιστών στις αληθινές ιστορίες θρίλερ, η παιδική ζωή της δεν έγινε ποτέ γνωστή στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό και η ιστορία της ξεκινάει μετά τον πρώτο της γάμο, με τον εύρωστο οικονομικά τότε μεσή της σιτηρών Welcome. Ναι, παιδιά, έτσι τον έλεγαν, Welcome, και μάλλον το όνομά του είναι της κατηγορίας Saul Goodman. Όποιος ξέρει, ξέρει. Ο γάμος του στα πρώτα χρόνια πήγαινε αρκετά καλά και απόρρια αυτού του θετικού κλίματος ήταν και η έλευση ενός παιδιού, του Beverly. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, ο Botkin έλαβε μια φοβερά δελεαστική εργασιακή πρόταση που δεν γινόταν με τίποτα να αρνηθεί. Οπότε, για χάρη της, μετακόμισαν στο Stockton της Καλιφόρνια. Η Cordelia έμοιαζε να μην μπορεί όμως να προσαρμοστεί στο νέο αυτό περιβάλλον. Το Stockton ήταν μια πολύ ήσυχη πόλη για τα γούστα της, γιατί η πρωταγωνίστριά μας, παιδιά, ήταν γενικά πολύ ατίθασο πνεύμα, ειδικά για εκείνη την εποχή. Της άρεσε να πίνει, να καπνίζει, να τζογάρει, να διασκεδάζει μέχρι το πρωί, πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει στο Stockton, αλλά δεν ήθελε ούτε ο σύντροφός της να κάνουν. Μετά από 4 χρόνια τσακωμών, λοιπόν, αποφασίζουν από κοινού να τραβήξουν διαφορετικές πορείες. Προσέξτε, δεν λέω πως χώρισαν, διότι κάτι τέτοιο εκείνα τα χρόνια, παιδιά, στην Αμερική ήταν απαγορευτικό. Απλά αποφάσισαν πως δεν θέλουν άλλο να είναι μαζί. Ο Botkin, λοιπόν, παραμένει στο Stockton όπου και εργαζόταν, και η Cordelia παίρνει τα πραγματάκια της, παίρνει και το γιο της, τον Beverly, και μετακομίζει στο πιο φασαριόζικο Σαν Φρανσίσκο. Η ζωή της Cordelia στο Σαν Φρανσίσκο, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτό που πάντοτε έψαχνε. Δεν είχε άλλωστε σύντροφο που να της λέει πλέον τι να κάνει και τι όχι. Έβγαινε, έπινε, τζογάριζε, γενικά ζούσε το όνειρό της, έκανε παρέα με περισσότερους άνδρες παρά με γυναίκες και είχε πολύ στενές σχέσεις με ανθρώπους που εργαζόντουσαν σε οίκους ανοχής. Γεγονός που της είχε βγάλει τη φήμη της πόρνης της γειτονιάς. Τώρα, παιδιά, ξέρετε πως πάνε αυτά, και σήμερα, αν γινόταν κάτι ανάλογο, τα ίδια πιστεύω πάνω κάτω θα έλεγαν, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την Βικτοριανή εποχή. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 1895. Η 41 ετών πλέον Cordelia δεν έχει δεσμευτεί ξανά από τον πρώτο της γάμο, και ένα ζεστό πρωινό, λοιπόν, κανονίζει με μία από τις λίγες γυναίκες φίλες της να πάνε μία βόλτα στο πάρκο δίπλα από τη γέφυρα του Golden State στο Σαν Φρανσίσκο, για περπατηματάκι και κουτσομπολιό, εννοείται. Όσο οι δυο τους μιλούσαν και γελούσαν με τα κουτσομπολιά, ακριβώς δίπλα τους ένας ποδηλάτης σταματά για να επισκευάσει το ποδήλατό του που μόλις του είχε χαλάσει, και για κάποιο λόγο δεν μπορούσε αυτός ο τύπος να πάρει τα μάτια του πάνω από την Cordelia. Την κοιτούσε συνεχώς και επίμονα. Να πούμε εδώ, για να έχετε μία εικόνα, πως η πρωταγωνίστρια μας ήταν αρκετά κοντούλα αλλά και εύσωμη. Γενικά η ομορφιά δεν ήταν το μεγάλο της ατού, παιδί μου. Παρόλα αυτά, εκείνη πίστευε πως είναι πανέμορφη και καλά έκανε, μαγιά της. Να σημειωθεί πως εκείνη την εποχή δεν ήταν πρέπον ένας άγνωστος άνδρας να πιάσει κουβέντα σε μία γυναίκα από το πουθενά, έτσι. Παρόλα αυτά, ο ποδηλάτης δεν γινόταν με τίποτα να μην μιλήσει στην Cordelia, η οποία τον είχε τρελάνει μόνο και μόνο με
την ενέργεια που του μετέδιδε με τις κινήσεις και τον λόγο της. Το όνομά μου είναι John Dunning, της λέει, και από δύο άγνωστοι καταλήγουν εκείνο το πρωί να μιλούν για αρκετή ώρα, καταλαβαίνοντας και οι δύο πως είχαν μία περίεργη χημεία. Ο John Dunning τώρα, κυρίες και κύριοι, ήταν ρεπόρτερ στο επάγγελμα και μάλιστα πολύ επιτυχημένος ρεπόρτερ. Είχε μόλις γυρίσει από ένα πολυετές ταξίδι λόγω της δουλειάς του, καθώς είχε σταλθεί για να καλύψει τον επικείμενο πόλεμο μεταξύ Αμερικής, Μεγάλης Βρετανίας και Αυτοκρατορικής Γερμανίας, λόγω κάποιων πλοίων που είχαν βυθιστεί τότε στην Σαμόα. Η πολύ καλή δουλειά λοιπόν του χάρισε μια προαγωγή. Του έδωσαν τη θέση του προϊστάμενου στο δυτικό τμήμα της εφημερίδας που εργαζόταν και γι' αυτό αναγκάστηκε να μετακομίσει από το Ντόβερ του Ντέλαγουερ που έμεινε στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Τζον και η Κορντίλια έγιναν πάρα πολύ καλοί φίλοι από την ημέρα που συναντήθηκαν και έκτοτε. Έβγαιναν συνεχώς παρέα, άλλωστε εκείνη το συνήθιζε κιόλας να βγαίνει με άντρες, παρασύροντας τον Ντάνινγκ όμως στο ποτό, στο ξενύχτη, στον τζόγο και σιγά σιγά και στο σεξ. Παιδιά, με τέτοια χημεία, μόνο φίλοι δύο άνθρωποι, όπως και να το κάνουμε, δύσκολα μένουν. Και τώρα κάποιος θα πει, τι πρόβλημα έχεις εσύ ρε Θωμά, άσε τους ανθρώπους να ζήσουν τον έρωτά τους με την ησυχία τους. Ναι παιδιά, δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα εάν δεν ήξερα πως ο John Dunning ήταν παντρεμένος με την Mary Elizabeth, έχοντας μάλιστα και μία κορούλα μαζί, την Μαρία. Όπως καταλαβαίνετε, ο John και η Mary Elizabeth δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά, διότι η δεύτερη είχε το ίδιο πρόβλημα που είχε και η Cordelia στο Stockton. Δεν μπορούσε με τίποτα να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή εκεί και ένιωθε πως ο σύζυγός της κιόλας δεν ήταν καθόλου υποστηρικτικός. Είχε απογοητευτεί εντελώς από το γάμο της με τον John και δεν μπορούσε να το κρύψει με τίποτα. Άλλωστε και ο John δεν έκανε και πολλά πράγματα για να διορθώσει την κατάσταση. Όπως είπαμε και πιο πριν, η Cordelia και John είχαν μία αυθόρμητη έλξη ο ένας για τον άλλον, δεν μπορούσαν με τίποτα να μείνουν χώρια για πάνω από μία μέρα, διασκεδάζοντας, πίνοντας, τζογάροντας και κάνοντας πάρα μα πάρα πολύ σεξ. Το κακό όμως εδώ, κυρίες και κύριοι, ήταν πως το παράνομο ζευγάρι φαινόταν να συνδέεται απόλυτα μόνο όταν συζητούσαν για τους προβληματικούς τους γάμους ο ένας τον άλλον. Πράγμα το λες και αρρωστημένο. Είχαν μάθει τα πάντα ο ένας για τον σύντροφο του άλλου και κάποιες φορές μάλωναν όταν ξέφυγαν τα πράγματα, με μία περίπτωση από αυτές να ξεχωρίζει όταν ο John είπε στην Cordelia πως θα πάει να πάρει σοκολατάκια στην Mary Elizabeth για να τη μαλακώσει που λείπει τόσες ώρες από το σπίτι, διότι όπως της είπε με στόμφο, λάτρευε η γυναίκα του τις σοκολάτες. Μία πληροφορία που η Cordelia αποθήκευσε πολύ καλά στο μυαλό της. Ο John τώρα δεν ήταν καθόλου προσεκτικός με τα παράνομα περπατήματα που έκανε με την Cordelia, δεν μπορούσε με τίποτα να τιθασεύσει το πάθος που ένιωθε για εκείνη και δεν κρατούσε καν τα προσχήματα απέναντι στη γυναίκα του, η οποία, όπως είναι φυσικό, μετά από λίγο καιρό κατάλαβε πως ο άνδρας της την απατά. Η Mary Elizabeth λοιπόν, που ήδη είχε μεγάλα παράπονα από τον άντρα της, δεν γινόταν να αντέξει στην ιδέα ότι την απατά, οπότε μετά από ένα χρόνο που έκανε υπομονή, αποφάσισε να τον εγκαταλείψει για να γυρίσει πίσω στους γονείς της στο Delaware, παίρνοντας μαζί της εννοείται και τη μικρή της κόρη την Μαρία. Η κίνηση αυτή, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, ήταν φτούξε ελευθερία για το ζευγαράκι μας, γιατί η John και Cordelia πλέον χωρίς τη Mary Elizabeth τριγύρω ήταν ελεύθεροι να ζήσουν τον έρωτά τους. Και όντως τον έζησαν. Τον έζησαν στο έπακρο, παιδιά, οι δυο τους ξεσάλωναν όσο και όποτε μπορούσαν. Μέχρι που η υπερβολή τους αυτή τους έφτασε στο έσχατο σημείο και όταν λέω τους, εννοώ τον, δηλαδή τον John, που δεν μπορούσε να ελέγξει τον εθισμό που είχε πλέον στον τζόγο. Κατέληξε να χρωστάει σε όποιον μιλάει αμερικάνικα σε συγκεκριμένη περίπτωση, με τους τοκογλύφους να τον κυνηγάνε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, απειλώντας τον πως θα τον σκοτώσουν εάν δεν τους ξεχρεώσει. Κάθεται λοιπόν ο John, παιδιά, και σκέφτεται και λέει, πώς θα ξεχρεώσω τα χρέη μου, μα είναι πολύ απλό, λέει. Θα δανειστώ από τη δουλειά μου κρυφά λεφτά, θα τα παίξω, θα κερδίσω και θα ξεχρεώσω και τη δουλειά και τους τοκογλύφους.
Και νομίζω πως ξέρετε πολύ καλά πως πάει πάντοτε αυτό. Ο Τζον λοιπόν δανείζεται, ή να το πω πιο σωστά, κλέβει από τη δουλειά του 4.000 δολάρια, ποσό παιδιά που σήμερα ισοδυναμεί με 125.000 ευρώ παρακαλώ. Εννοείται πως τα χάνει όλα και εννοείται επίσης παιδιά πως ξανακάνει και πάλι το ίδιο πράγμα μέχρι που η εταιρεία τον παίρνει χαμπάρι και τον κλείνει φυλακή. Όχι παιδιά, απλά τον απέλυσαν. Τώρα πώς γίνεται να μην φυλακίστηκε γι' αυτό ένας άνθρωπος που έκλεψε τόσα λεφτά από την εταιρεία του? Μη με ρωτάτε, για τα τέλη του 1890 μιλάμε, με κάποιο τρόπο τη σκαπούλαρε. Παρόλο τώρα που η Κορντίλα και Τζον είχαν αυτή τη φυσική έλξη όπως προείπαμε σαν άνθρωποι, ήταν εντελώς διαφορετικοί. Μπορεί ναι μεν ο Τζον να είχε ενθουσιαστεί με το νέο του αμόρε και να την ακολουθούσε σε όσα έκανε, όμως ο πραγματικός του εαυτός ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Δεν του άρεσε να πίνει, δεν του άρεσε να ξενυχτάει, του άρεσε γενικά η ήρεμη ζωή και είχε μάθει στην ζωή του να είναι πολύ εγκρατής και συγκροτημένος άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το μεγάλο σοκ της χειροκοπίας τον επανέφερε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του, με την τύχη να του χαμογελά και την ζωή να του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία για να ανακάμψει. Μετά από 3 χρόνια σχέσης με την Κορντίλια, το 1898, η παλιά εφημερίδα που δούλευε ο Τζον ήθελε έναν έμπειρο και καλό δημοσιογράφο να καλύψει τον επικείμενο Ισπανοαμερικανικό πόλεμο που ήταν έτοιμος να ξεσπάσει. Και δεν υπήρχε ιδανικότερος για αυτή την θέση από τον Τζον Ντάνινγκ. Παιδιά, ο τύπος πρέπει να ήταν ο καλύτερος των καλύτερων στο επάγγελμά του για να τον ζητήσω πίσω, ειδικά μετά από όλα αυτά που έκανε. Ο Τζον λοιπόν αρπάζει αυτήν την δεύτερη ευκαιρία από τα μαλλιά, θέλει να γυρίσει στον παλιό του εαυτό, στην παλιά του ζωή και κατ' επέκταση στην γυναίκα του, την Μέρι Ελίζαμπεθ. Συναντιέται λοιπόν με την Κορντίλια και της ανακοινώνει πως δεν γίνεται, δεν θέλει να είναι πια μαζί, πως όλο αυτό έχει τελειώσει για εκείνον, πως δεν του ταιριάζει αυτός ο τρόπος ζωής και μάλιστα κάνει το μεγάλο λάθος να της πει πως μόλις γυρίσει από το επαγγελματικό του ταξίδι στην Κούβα θα πάει κατευθείαν πίσω στο Delaware για να προσπαθήσει να κερδίσει πίσω τη γυναίκα του. Ρε Τζον. Η Κορντίλια δεν μπορούσε να πιστέψει όλα όσα άκουγε, έβλεπε την ιστορία της ζωής της να επαναλαμβάνεται, δεν μπορούσε να πιστέψει πως άλλη μία σχέση της θα τελείωνε τόσο άδοξα. Άρχισε να κλαίει με αναφιλητά, μην μπορώντας να αφήσει από την αγκαλιά της τον Τζον, ο οποίος όμως είχε ήδη πάρει την τελική του απόφαση. Δεν άκουγε τίποτα. Οπότε την επόμενη μέρα αποχώρησε για την Κούβα, αφήνοντας την Κορντίλια πίσω καταρακωμένη και πληγωμένη. Οι μέρες περνούσαν για την Κορντίλια, οι μέρες έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες μήνες, η μοναξιά της μετατράπηκε σε κατάθλιψη και η κατάθλιψη σε θυμό. Ένας θυμός που της φύτεψε μία και μόνο σκέψη στο μυαλό της. «Εάν δεν μπορώ να έχω εγώ τον Τζον», λέει, «τότε δεν θα τον έχει καμία». Πρώτη κίνηση της διψασμένης για εκδίκηση Κορντίλια λοιπόν ήταν η αλληλογραφία. Η Μέρι Ελίζαμπεθ, όπως είχα προαναφέρει, έμενε με τους γονείς της μετά την φυγή της από το Σαν Φρανσίσκο. Μέσα από τις συζητήσεις λοιπόν με τον Ντάνινγκ, η Κορντίλια ήξερε ακριβώς που ήταν το σπίτι που διέμενε η Μέρι Ελίζαμπεθ και αποφάσισε να τη στείλει όλη την αλήθεια για τη σχέση της με τον άνδρα της, μέσω αλληλογραφίας, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά ο αποστολέας των γραμμάτων αυτών. Κάθε εβδομάδα, για 5 ολόκληρους μήνες, η Μέρι Ελίζαμπεθ λάμβανε και από ένα τέτοιο γράμμα που περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα έκαναν η Κορντίλια και ο Τζον. Μέσα από το μυαλό της ίδιας της Κορντίλια βέβαια, όπου ανέφερε στα γράμματα πως ο άνδρας της είχε σεξουαλικές σχέσεις με μία πανέμορφη γυναίκα. Πως την είχε ερωτευτεί παράφορα, πως έλεγε συνεχώς πόσο άσχημα περνούσε με τη γυναίκα του, γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να τον δεχτεί ποτέ ξανά εκείνη πίσω, εάν ποτέ επιχειρήσει να γυρίσει. Η Μέρι Ελίζαμπεθ αναστατωνόταν από αυτή την αλληλογραφία, όμως δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, οπότε αυτό που έκανε ήταν να κρύβει όλα αυτά τα γράμματα σε ένα σιρτάρι
για να μην τα δει ποτέ ξανά στη ζωή της. Η Κορντίλια τώρα μπορεί να έστελνε όλα αυτά τα γράμματα, δεν ήταν όμως σίγουρη πως αυτή η τακτική της θα είχε το αποτέλεσμα που εκείνη επιθυμεί. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να αφήσει με τίποτα στην κρίση της γυναίκας του Τζον για το αν θα το δεχτεί πίσω ή όχι. Οπότε έβαλε σε λειτουργία το τελικό της σχέδιο. Αυγούστου 1898. Μια πολύ ζεστή μέρα του Αυγούστου, λοιπόν, η Μέρι Ελίζαμπεθ κάνει δουλειές στο σπίτι της στο Delaware όταν ακούγεται χτύπος στην πόρτα. Η γυναίκα ανοίγει και αντικρίζει στο πλατήσκαλο ένα κουτί το οποίο ήταν τυλιγμένο με ένα καφέ περιτύλιγμα και με μια ροζ κορδέλα και έναν ροζ φιόγκο κολλημένα πάνω τους. Παίρνει λοιπόν μέσα το κουτί, το ανοίγει και τρελαίνεται με το περιεχόμενο του. Το κουτί, παιδιά, ήταν γεμάτο με σοκολατάκια, τα οποία ήταν τυλιγμένα μέσα σε ένα γυναικείο μαντίλι με την ετικέτα από την αγορά, με την τιμή δηλαδή πάνω, να βρίσκεται ακόμη πάνω του. Αλλά επίσης και ένα σημείωμα να συνοδεύει όλα αυτά. Ένα σημείωμα που έγραφε «Με αγάπη σε εσάς και στο μωρό σας, κυρία Σι», κυρία Κάπα δηλαδή, αν το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Μόλις το βλέπει αυτό το μήνυμα η Μέρι Ελίζαμπεθ, δεν τρομάζει, αντιθέτως χαίρεται, γιατί αμέσως στο μυαλό της πήγε σε μια πολύ καλή φίλη που είχε τότε που έμενε στο Σαν Φρανσίσκο, την κυρία Κόρμπαλη, και σκέφτηκε πως ήταν πολύ ευγενική κίνηση εκ μέρους της αυτό το δώρο. Παρόλο που, εάν θυμάστε, είχαμε πει πως ήταν τρελή η Μέρι Ελίζαμπεθ για τη σοκολάτα και η Κορντίλια το ήξερε αυτό, εκείνη ήθελε να μοιραστεί το δώρο της με την υπόλοιπη οικογένεια, γι' αυτό και φύλαξε τα σοκολατάκια για το βραδινό δείπνο. Η νύχτα έρχεται και όλη η οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για το δείπνο, λοιπόν. Εκείνη την ημέρα, εντελώς τυχαία, είχαν έρθει να δειπνήσουν μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια και οι αδελφοί της Μέρι Ελίζαμπεθ, αλλά και η ανιψιά της. Τρώνε λοιπόν, και επειδή μιλάμε για μια αυγουστιάτικη νύχτα, μόλις τελειώνουν με το φαΐ, βγαίνουν έξω για να απολαύσουν το δροσερό αεράκι της νύχτας. Η Μέρι Ελίζαμπεθ λοιπόν πιστεύει ότι αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να μοιράσει σοκολατάκια σε όλους. Πηγαίνει λοιπόν τρέχοντας μέσα, αρπάζει το κουτί, τρώει στη διαδρομή και τρία σοκολατάκια στα γρήγορα, γιατί είπαμε τα λάτρευε, και μετέπειτα κερνάει τους πάντες από ένα. Όλοι πήραν από ένα σοκολατάκι, εκτός από τους γονείς της που δεν ήθελαν καθόλου και την αδελφή της που είχε την ίδια τρέλα με τις σοκολάτες με εκείνη και έφαγε πάνω από τρία. Μέσα σε λίγες ώρες το ευχάριστο κλίμα είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο. Όλοι άρχισαν να κάνουν εμετό και να ουρλιάζουν από τους φρικτούς πόνους στο στομάχι. Οι γονείς της Μέρι Ελίζαμπεθ κοιτούν έντρομοι αυτό που συμβαίνει από το πουθενά μέσα στο σπίτι τους και αμέσως ο πατέρας της οικογένειας, ο κύριος Τζον Πένιγκτον, τηλεφωνεί σε ένα φίλο του γιατρό να έρθει γρήγορα να δει τι συμβαίνει. Έτσι και γίνεται λοιπόν, ο γιατρός έρχεται και από αυτά που βλέπει βγάζει το συμπέρασμα πως όλοι έχουν πάθει τροφική δηλητηρίαση από τις τηγανίτες καλαμποκιού, του είπε συγκεκριμένα. Ο πατέρας της οικογένειας όμως δεν πίστηκε, διότι και εκείνος είχε φάει από τις τηγανίτες και δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα. Οι ώρες πέρναγαν και οι περισσότεροι από όσους αρρώστησαν άρχισαν να δείχνουν σημάδια βελτίωσης, παιδιά. Οι μόνες που δεν έδειχναν κάτι τέτοιο, αλλά χειροτέρευαν, ήταν οι κόρες του κύριου Πένιγκτον, η Μέρι Ελίζαμπεθ και η αδερφή της. Γι' αυτό και εκείνος καλεί έναν ακόμη γιατρό να έρθει να τις εξετάσει, μπας και βρει κάποια λύση. Ο δεύτερος γιατρός καταφθάνει μετά από λίγη ώρα στο σπίτι της οικογένειας και πολύ γρήγορα διαψεύδει τη διάγνωση του συναδέλφου του περί τροφικής δηλητηρίασης και του λέει πως οι κόρες του έχουν δηλητηριαστεί με κάποιο ισχυρό δηλητήριο. Ο κύριος Πένιγκτον, σοκαρισμένος, ρωτάει τον γιατρό τι μπορεί να κάνει για να σώσει τις κόρες του, όμως ο γιατρός του απαντά «Δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Οι κόρες σου δεν μπορούν να σωθούν», του λέει, «δυστυχώς». Η Μέρι Ελίζαμπεθ και η αδερφή της, μετά από πολλές βασανιστικές ώρες κατά τις οποίες σφάδαζαν από τους πόνους, έκαναν εμετό και διάρρεια αίμα από κάποια στιγμή και μετά, ώσπου λόγω της έλλειψης αίματος κάποια στιγμή έχασαν και τα λογικά τους. Έβλεπαν παρεστήσεις λίγο πριν
καταλήξουν. Ο Τζον Πένινγκτον, πατέρας της Μέρι Ελίζαμπεθ και της αδελφής της που πέθαναν βασανιστικά από δηλητηρίαση, είναι εξοργισμένος και έχει ορκιστεί να μάθει ποιος είναι ο υπεύθυνος για τον θάνατο των κοριτσιών του. Ή η υπεύθυνη. Και για κακή τύχη του θήτη, παιδιά, ο κύριος Πένινγκτον δεν ήταν ένας απλός άνδρας. Ήταν ένας πολύ ευφυής άνδρας και το ακόμη πιο σημαντικό, ήταν ενεργό μέλος του Κογκρέσου. Πρώτη κίνηση λοιπόν που κάνει είναι να πάρει τα εναπομείναντα σοκολατάκια και να τα στείλει για ανάλυση. Με τα αποτελέσματα να βρίσκουν κάποια από αυτά τα σοκολατάκια, όχι όλα, θετικά στο αρσενικό. Ένα πολύ σύνηθες χημικό της εποχής που χρησιμοποιούταν κατά κόρον από πλούσιες γυναίκες για τον καλοπισμό του δερματός τους ή από ανθρώπους που ήθελαν κάποιον να δηλητηριάσουν. Καλή ώρα. Ή μάλλον κακή ώρα. Ο Τζον, μόλις μαθαίνει τα κακά μαντάτα, γυρίζει αμέσως πίσω στο Ντέλαγουερ. Εκεί ο πατέρας της Μέρι Ελίζαμπεθ του λέει τα πάντα για το συμβάν με τις σοκολάτες και κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους ξαφνικά εμφανίζει και τα γράμματα που είχε κρυμμένα η κόρη του στο συρτάρι της και ανέφεραν όλα το όνομά του. Ο Τζον, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο, τα εξηγεί όλα και με κάθε λεπτομέρεια στον Πένινγκτον, του λέει την απόλυτη αλήθεια και μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα του αναφέρει και πως είχε εκμυστηρευτεί στην Κορντίλια την αγάπη της Μέρι Ελίζαμπεθ για την σοκολάτα. Ο κύριος Πένινγκτον, τρελαμένος από αυτά που ακούει, παιδιά, τραβάει από το χέρι τον Τζον και τον πηγαίνει κατευθείαν να διαβάσει την καρτέλα που συνόδευε τα σοκολατάκια και μετά τον βάζει να συγκρίνει τα γράμματά της με τα γράμματα της αλληλογραφίας. Ο Τζον καταλαβαίνει κατευθείαν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο και μάλιστα λέει στον Πένινγκτον πως είναι σίγουρος πως όλα αυτά τα έχει γράψει η Κορντίλια Μπράουν. Επόμενη κίνηση του κυρίου Πένινγκτον εννοείται πως είναι να πάει κατευθείαν στην αστυνομία του Ντέλαγουερ και εκείνη με τη σειρά της ζητά την βοήθεια του τμήματος του Σαν Φρανσίσκο από το οποίο και έφυγε το δέμα με τα σοκολατάκια. Παρένθεση εδώ πολύ σημαντική, παιδιά. Στο τμήμα του Σαν Φρανσίσκο τότε αρχηγός ήταν ο πολύ καινοτόμος για την εποχή του, μπορούμε να πούμε, Isaiah Lee, ο άνθρωπος που πρώτος ξεκίνησε συστηματικά να κρατάει φωτογραφικό αρχείο με τους συλληφθέντες από το 1854, με αυτό το σύστημα να γίνεται επίσημο 48 χρόνια αργότερα, το 1898. Κλείνει η παρένθεση, απλά ήθελα να το πω αυτό γιατί να ξέρετε πως δεν ήταν σε αυτό το τμήμα κάποιος τυχαίος. Μόλις ενημερώνεται για την υπόθεση της δολοφονίας λοιπόν, πιάνει αμέσως δουλειά. Πρώτο στοιχείο, η συσκευασία του κουτιού με τα σοκολατάκια. Το καφέ περιτύλιγμα με την ροζ κορδέλα και τον ροζ φιόγκο ήταν ένας πολύ διάσημος στολισμός τότε στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι ακριβώς στόλιζαν τα κουτιά του στα διάσημα ζαχαροπλαστεία της εποχής, George Haas. Ένα μπραντ που μετρούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή 4 καταστήματα σε όλο το Σαν Φρανσίσκο. Και αν τώρα σας φαίνεται μικρός αυτός ο αριθμός, τότε ήταν μεγάλος. Η αστυνομία λόγω των πολλών καταστημάτων στην αρχή έδειχνε να δυσκολεύεται να βρει την προέλευση του δολοφονικού κουτιού, αλλά κάποια στιγμή μία υπάλληλος αναφέρει πως μία κυρία της είχε ζητήσει να της πουλήσει μισό κουτί με σοκολατάκια και όχι ολόκληρο. Και όταν εκείνη την ρώτησε γιατί θέλει το μισό, η πελάτησα της απάντησε πως θα γέμιζε το υπόλοιπο με δικά της χειροποίητα σοκολατάκια. Ύποπτη κίνηση σκέφτηκε εκείνη και γι' αυτό και τη θυμόταν πολύ καλά. Και είχε και δίκιο. Η υπάλληλος ανέφερε επίσης πως η πελάτης αυτή ήταν μικρού αναστήματος, εύσωμη με ένα πολύ έντονο αέρα αυτοπεποίθησης να την χαρακτηρίζει. Στοιχείο νούμερο 2. Το μαντίλι που ήταν τυλιγμένες οι σοκολάτες. Ένα μαντίλι που όπως προαναφέραμε είχε ακόμη πάνω του την ετικέτα με την τιμή. Μια ετικέτα που οδηγεί κατευθείαν τους αστυνομικούς στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα του Σαν Φρανσίσκο εκείνη την εποχή, στο The City of Paris Department Store. Εκεί λοιπόν μια άλλη πολίτρια αναγνωρίζει κατευθείαν το μαντίλι που είχε πουλήσει προλίγων ημερών και για κακή τύχη του θήτη η υπάλληλος θυμόταν 100% την όψη του, διότι ήταν ίδιος με την μαμά της που είχε φύγει από την ζωή. Ή μήπως από εδώ και πέρα να λέμε ήταν ίδια. Μάλιστα, δείχνει μια φωτογραφία της μαμάς της στους αστυνομικούς και όντως εκείνοι κατάλαβαν πως έχει απόλυτο δίκιο, η μαμά της με την Κορντίλια ήταν ίδιες σαν δίδυμες και συνέχισε λέγοντας πως η πελάτησα ήταν μικρού αναστήματος
σκεύσομοι. Στοιχείο νούμερο 3, τα γράμματα, η αλληλογραφία δηλαδή, που ευτυχώς για την αστυνομία, παιδιά, δεν υπήρχαν και πολλά ταχυδρομεία εκείνη την εποχή, οπότε το έργο τους ήταν σχετικά εύκολο. Μία δεύτερη σύμπτωση όμως ήρθε να κάνει το έργο τους ακόμη ευκολότερο, γιατί ένας υπάλληλος του ταχυδρομείου θυμήθηκε αμέσως την κυρία που ήθελε να στείλει ένα καφέ κουτί με ροζ, φιόγκο και κορδέλα. Διότι, παιδιά, το όνομα του παραλήπτη ήταν σχεδόν ίδιο με το δικό του. Η Κορντίλια είχε γράψει για όνομα παραλήπτη προς κυρία Τζον Ντάνινγκ και το όνομα του υπαλλήλου ήταν Τζον Ντάνιγκαν. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς ήταν εκείνη η γυναίκα, εκείνος είπε, δεν θα το πιστέψετε, μικρού αναστήματος και εύσωμη. Τελευταίο στοιχείο, το αρσενικό. Η αστυνομία έπρεπε να βρει την προέλευση του αρσενικού που βρέθηκε στα σοκολατάκια. Και αν όλα τα άλλα παιδιά τα είχε κάνει εύκολα για εκείνους η Κορντίλια αλλά και η τύχη, εδώ τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Για εβδομάδες οι αρχές δεν μπορούσαν να βρουν με τίποτα κανένα στοιχείο για το κατάστημα που προμηθεύθηκε το αρσενικό ο θήτης. Έπεφταν συνεχώς σε αδιέξοδο, έχοντας όλο αυτό σαν αποτέλεσμα να αρχίζουν να εγκαταλείπουν σιγά σιγά τις έρευνες. Μέχρι που την ίστατη στιγμή ένας υπάλληλος ενός τοπικού φαρμακείου είπε την μαγική φράση. Θυμάμαι μία κοντή και εύσωμη γυναίκα είπε να αγοράζει αρσενικό σε μορφή σκόνης. Η αστυνομία μετά από αυτό το στοιχείο πλέον είναι έτοιμη να βγάλει επίσημο ένταλμα έρευνας για το σπίτι της Κορντίλια. Το επόμενο πρωί λοιπόν βρίσκεται έξω από το σπίτι της η αστυνομία με την ίδια την Κορντίλια να λείπει. Σπάνε την πόρτα, μπαίνουν μέσα και ανακαλύπτουν μέσα στη μέση του σπιτιού, παιδιά, παρατημένα το περισσευούμενο καφέ χαρτί περί τυλίγματος του κουτιού, αλλά και την ροζ κορδέλα, διότι η Κορντίλια, εάν θυμάστε, είχε πάρει μισό κουτί με σοκολατάκια από το ζαχαροπλαστείο για να το γεμίσει μόνη της. Οπότε θα έπρεπε και μόνη της να το τυλίξει αργότερα αυτό το κουτί. Πού να φανταστεί όμως ότι οι αρχές θα έφταναν με κάποιο τρόπο σε εκείνη, γι' αυτό και ήταν τόσο απρόσεχτη. Εάν υπήρχαν λάθη, παιδιά, στη συγκεκριμένη δολοφονία από τη μεριά του δολοφόνου, η Κορντίλια τα έκανε όλα. Το κερασάκι στην τούρτα όμως των ερευνών, παιδιά, ήρθε από τον ειδικό αναλυτή κειμένων που είπε πως ο γραφικός χαρακτήρας στην αλληλογραφία που λάμβανε η Μέρι Ελίζαμπεθ είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που ανέγραφε το καρτελάκι με τα σοκολατάκια. Η αστυνομία λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πλέον είναι σίγουρη για τον θήτη της. Εδώ θέλω λίγο να σας πω πριν προχωρήσουμε να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί υπάρχει, παιδιά, εκεί πέρα μια τρελή εξέλιξη. Εμπιστευτείτε με. Οκτωβρίου 1989. Ο αστυνομικός Λί ανοίγει επίσημα την υπόθεση δολοφονίας της Μέρι Ελίζαμπεθ και της αδελφής της, έχοντας όμως δύο τεράστιες τρύπες να τον βαραίνουν. Η πρώτη ήταν πως δεν βρέθηκαν όλες οι σοκολάτες θετικές στο αρσενικό και η δεύτερη ήταν πως δεν έγινε ποτέ αυτοψία στα δύο θύματα. Ναι, κυρίες και κύριοι, καλά ακούσατε, ποτέ κανένας δεν σιγούρεψε πως τα δύο κορίτσια πέθαναν από δηλητηρίαση με αρσενικό, διότι τότε πίστευαν πως μετά από τόσο εμετό και διάρρεια όλο το δηλητήριο θα είχε αποβληθεί από τον οργανισμό των θυμάτων, άρα δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να γίνει αυτοψία. Πράγμα που στις μέρες μας ακούγεται ανέκδοτο, τότε όμως, πίσω στο 1989, η ιατρική δεν ήταν και στα ντουζένια της. Παρ' όλα αυτά όμως, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως η αστυνομία είχε τα απαραίτητα στοιχεία για να ανοίξει αυτή την υπόθεση και δέχεται τις κατηγορίες εναντίον της Κορντίλια Μπράουν για φόνο πρώτου βαθμού. Η Κορντίλια λίγες ώρες μετά συλλαμβάνεται στο σπίτι της αδελφής της, φωνάζοντας εννοείται συνεχώς πως είναι αθώα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1989 ξεκινάει η δίκη για τους φόνους που διέπραξε η Κορντίλια. Η υπόθεση αυτή, κυρίες και κύριοι, έγινε viral τότε στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Όλη η πολιτεία ήταν υπατμών για να μάθει την εξέλιξή της και ο κόσμος που παρευρισκόταν στο δικαστήριο αυξανόταν συνεχώς, μέρα με τη μέρα. Η δίκη αυτή διήρκησε 3 εβδομάδες με την Κορντίλια να μην σταματά να λέει πως είναι αθώα και μάλιστα, μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε πως αγόρασε όντως αρσενικό, αλλά για
να καθαρίσει, λέει, ένα λερωμένο ψάθινο καπέλο που είχε. Όμως ουδέποτε, είπε, δεν αγόρασε σοκολατάκια από το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο ή έστειλε κάποιο πακέτο μέσω ταχυδρομείου. Λέγοντας μάλιστα πως έχει και άλοθη για όλα αυτά. Χωρίς βέβαια να καταφέρει να εμφανίσει κάποιον μάρτυρα που να μπορέσει να στηρίξει το άλοθη της. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1989 ήταν η τελευταία μέρα της φοβερά διάσημης δίκης της Κορντίλια Μπράουν. Όλοι όμως ήθελαν να παρευρίσκονται στο grand finale του πιο hot event στο Σαν Φρανσίσκο εκείνη την εποχή. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνετε, μιλάμε για το 1989, πόσα πράγματα καλύτερα να είχαν να κάνουν τότε. Με το δικαστήριο, κυρίες και κύριοι, να βλέπει ένα πλήθος άνω των 500 ατόμων να στέκεται απ' έξω από την αίθουσα, έτοιμο να μπουκάρει μέσα. Τότε λοιπόν ο δικαστής Κουκ έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Λέει, καταρχάς, δεν χωράνε με τίποτα όλοι αυτοί μέσα στην αίθουσα. Πρέπει να μείνουν απ' έξω. Άρα, αντί να στέλνουμε τις ειδήσεις στις εφημερίδες και αυτές μετά να ενημερώνουν τον κόσμο την επόμενη ημέρα, θα τους κάνουμε live, ζωντανή ενημέρωση. Δίνει εντολή λοιπόν να στηθεί ένα πινακάκι έξω από το δικαστήριο, το οποίο ένας υπάλληλος θα ανανεώνει κάθε λίγα λεπτάκια με τις τελευταίες εξελίξεις από τη δίκη. Αυτός δηλαδή ήταν ο πατέρας των live γραπτών μεταδόσεων που βλέπετε να γίνονται σε αθλητικούς αγώνες και όχι μόνο. Μέχρι και σήμερα. Μετά από 4 ώρες σύσκεψης λοιπόν, το ανώτατο δικαστήριο κρίνει ένοχη την Κορντίλια Μπράουν για φόνο και στις 4 Φεβρουαρίου ο δικαστής Κουκ καταδικάζει την Κορντίλια σε ισόβια κάθριξη. Και τώρα, πιστέψτε με, τώρα είναι το καλό. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την ισόβια καταδίκη της Κορντίλια για φόνο, ένα γεγονός που μόλις το μαθαίνει ο άνδρας της από την αρχή του επεισοδίου, θυμάστε, ο Welcome Botkin, αυτός, βρίσκει αμέσως την ευκαιρία να ζητήσει διαζύγιο, γιατί ναι μεν ήταν απαγορευτικό τότε, όχι όμως εάν ο ένας εκ των δύο συντρόφων ήταν δολοφόνος. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, παιδιά, και να πω πως εάν ποτέ έγραφα σενάριο για αυτή την υπόθεση, θα την μελοποιούσα λίγο και θα την έφτιαχναν την ιστορία, ώστε στο τέλος να μην ήταν ένοχη η Κορντίλια, αλλά πίσω από όλα αυτά να κρυβόταν ο Welcome, ο πρώην άνδρας της, μάλλον ο άνδρας της, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει με κάποιον άλλο τρόπο διαζύγιο από εκείνη. Που τρελαίνομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Κλείνει παρένθεση. Μια ηλιόλουστη Κυριακή λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, ο δικαστής Κουκ βγαίνει έξω για περίπατο και ψώνια με την οικογένειά του, ώσπου ξαφνικά βλέπει λίγο πιο δίπλα του να ψωνίζει από ένα μαγαζί μια πολύ γνώριμη φιγούρα. Ο δικαστής ήταν σίγουρος πως η γυναίκα που έβλεπε μπροστά του ήταν η Κορντίλια Μπράουν, η γυναίκα που λίγους μήνες πριν είχε καταδικάσει σε ισόβια φυλάκιση. Πώς γίνεται αυτό? Πραγματικά έχει πάθει σοκ, παιδιά, όμως τι κάνει? Επειδή είναι έμπειρος, δεν την προσεγγίζει αμέσως γιατί θέλει να μάθει τον τρόπο που κατάφερε να το κάνει αυτό και ξεκινάει μια κρυφή έρευνα από μόνος του για να το ανακαλύψει. Αυτό λοιπόν που ανακαλύπτει ο δικαστής μέσα από την έρευνα που έκανε είναι πως η Κορντίλια είχε καταφέρει να προσφέρει σεξουαλικού περιεχομένου υπηρεσίες στους φύλακες της φυλακής με αντάλλαγμα μερικά ιδιαίτερα προνόμια όπως ιδιωτικό κελί, άνετο στρώμα, άνετα μαξιλάρια, καλό φαΐ και φυσικά να βγαίνει όποτε εκείνη το θελήσει έξω. Ο δικαστής, παιδιά, ξεκινάει δίκη περνώντας από ανάκριση όλους τους φρουρούς της φυλακής στην οποία ήταν κλεισμένη η Κορντίλια, όμως κανένας δεν επιβεβαίωσε τα όσα έμαθε ο δικαστής. Μάλιστα η Κορντίλια που άκουσε για όλα αυτά, μαντέψτε με ποιον τρόπο τα έμαθε, είπε να παίξει το τελευταίο της χαρτί για την ελευθερία. Ισχυρίστηκε πως εκείνη ουδέποτε μπόρεσε να βγει από τη φυλακή και πως αυτή η γυναίκα που είδε ο δικαστής Κουκ έξω είναι η πραγματική δολοφόνος. Μία σωσίας της που φορτώθηκε τα εγκλήματά της άδικα εκείνη. Φυσικά κανένας δεν πίστεψε την ιστορία της, η ποινή της παρέμεινε ακριβώς η ίδια. Συγγνώμη Κορντίλια, το κόλπο δεν έπιασε. Η Κορντίλια Μπράουν λοιπόν συνεχίζει να απολαμβάνει τις ιδιαίτερες ανέσεις μέσα στη φυλακή, πουλώντας το κορμί της, μέχρι που το κάρμα
ήρθε να της χτυπήσει την πόρτα. Μάλλον ήρθε να της δώσει κλωτσιά στην πόρτα, αφού το 1906 στο Σαν Φρανσίσκο σημειώθηκε ένα σεισμός ύψους 7,9 Ρίχτερ που γκρέμισε στην κυριολεξία τα πάντα μαζί και την φυλακή που κρατούνταν η Κορντίλια Μπράουν, με εκείνη να μεταφέρεται αμέσως στις κρατικές φυλακές του Σαν Κουέντιν. Ένα μέρος που μόνο εύκολο δεν το λες, αφού εκεί παιδιά στέλνουν όλους τους θανατοποινήτες. Το αποτέλεσμα, στις 7 Μαρτίου του 1910, η Κορντίλια Μπράουν πεθαίνει από κατάθλιψη μόνη στη φυλακή του Σαν Κουέντιν, αφού είχε προλάβει να χάσει τον πατέρα της, τον πρώην άνδρα της, αλλά και τον γιο της, τον Μπέβερλι. Αυτή ήταν λοιπόν η αληθινή ιστορία της γλυκιάς δολοφόνου Κορντίλια Μπράουν, που έμεινε δυστυχώς στην ιστορία ως η πρώτη διαταχυδρομείου δολοφόνος. Από εσάς θα ήθελα, όπως κάνουμε σε κάθε επεισόδιο, στα σχόλια να μου πείτε τον τίτλο της ταινίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την ιστορία που ακούσατε και γιατί όχι τους ηθοποιούς που θα θέλατε να πρωταγωνιστήσουν στους ρόλους της Κορντίλια, του Τζον Ντάνινγκ, της Μέρι Ελίζαμπεθ, του Τζον Πένιγκτον και του Welcome Botkin. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν σας άρεσε το βίντεο ξέρετε τι να κάνετε και αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια και άλλες αληθινές ιστορίες, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε έως το τέλος, να προσέχετε και να περνάτε όλοι όμορφα.